Το κρατάμε πολύ χαμηλά και δεν εννοώ εσείς, έτσι. Δηλαδή, δεν βλέπω αυτή την περίοδο, κατά την προσωπική μου άποψη, έπρεπε να είχαμε παρατήσει τα πάντα και να είχαμε ασχοληθεί μόνο με αυτό το θέμα. Διότι θα την αχτεί η ιεράπετρα στον αέρα. Τι να την κάνω την παραλία και το παραλιακό μέτωπο χωρίς να θέλω να θίξω κάτι από Δεν τους φίλους. υποτιμούμε τίποτα από αυτά. Έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι έπρεπε να είναι πρώτο θέμα συζήτησης αυτό και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε περίπτωση που και μια ψυχάλα να ρίξει, να μην χαθεί, να μην πάει στη θάλασσα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μπούμε σε έκτακτη ανάγκη και τι γίνεται και αν μπορεί πιο εύκολα να χρηματοδοτηθεί κάτι, αν μπορούσε να πάρουμε παραπάνω χρήματα, να μπούμε εκεί στο κλιματικής αλλαγής και βουρουμπούρου και τέτοια πράγματα. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου, κύριε Βιεντάκη. Παρακαλώ. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς ότι είναι ένα θέμα που σίγουρα απασχολεί όλη την περιοχή. Ανεξάρτητα το πόσο εμφανίζεται ή όχι, αν είναι πρώτης προτεραιότητας ή δεύτερης, είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα καθημερινή βάση μας απασχολεί όλους, και αγρότες και μη αγρότες, όπως πολύ καλά είπατε. Να ξέρετε ότι γίνονται αρκετά πράγματα τα οποία δεν δημοσιοποιούνται ακόμα, αλλά όπως... είμαστε... Πες μας ένα παράδειγμα. Υπάρχουν αρκετές... συζητήσεις. Για παράδειγμα, σε αυτό που αναφέρατε πριν. Υπάρχουν αρκετές συζητήσεις πάνω στο κομμάτι το να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτασης ανάγκης. Υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα, υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα σε αυτό το κομμάτι. Αυτό λοιπόν, είμαστε σε συνεχή ενημέρωση για το πώς πρέπει να το χειριστούμε όταν έρθει η ώρα. Γι' αυτό βλέπετε ότι και η πλευρά του Δήμου, αλλά και γενικότερα όλοι οι φορείς, κρατάνε μια στάση αναμονής, όχι γιατί δεν γνωρίζουν ή δεν θέλουν, γιατί ακριβώς είναι ένα εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί όπως πρέπει το χρόνο που πρέπει. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Ναι. Το επόμενο λοιπόν κομμάτι, συγγνώμη λίγο, αλλά ακούω επιστροφή της φωνή μου και έχω... Ωραία, για να προσπαθήσουμε τώρα, καλύτερα. Αν μπορεί, ναι, μια χαρά. Ωραία. Ευχαριστώ. Πάμε. Λοιπόν, Έγινε λοιπόν αυτή η σύσκεψη εχθές, παρουσία των φορέων, έτσι, παρουσία και του Δήμου και του Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος Αντιπεριφερειάρχης πριν από και πέρυσι μας είχε εξηγήσει εδώ, είχαμε κάνει ειδικό αφιέρωμα για την ανομβρία. Και μας είχε πει ότι υπάρχουν κάποιες έτοιμες μελέτες ή ετοιμάζονται, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά μπορώ να το βρω τις δηλώσεις του τότε, για το θέμα επάρκειας νερού. Δεν ξέρω, υπόθηκε κάτι τέτοιο, δηλαδή υπάρχουν έτοιμες μελέτες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν κάποια προφράγματα στην... Σε άμεσο χρόνο. Ναι, τώρα, σήμερα, εχθές ας πούμε. Λοιπόν. Να πούμε λοιπόν ότι ο λόγος της χθεσινής συσκέψης που οργανώθηκε από τον Αγροτικό Σύλλογο ήταν ακριβώς για να συζητήσουμε και να μελετήσουμε το σενάριο Β στο χειρότερο ενδεχόμενο. Δηλαδή τι θα κάνουμε σε περίπτωση όπου μέχρι το Φλεβάρι για παράδειγμα δεν έχουμε τις βροχοπτώσεις τις οποίες είναι απαραίτητες και για να έχουμε μια ασφάλεια γενικότερα σαν περιοχή. Εκεί λοιπόν μέσα ξανασυζητήσαμε τους στόχους εισαγωγικών, οι οποίοι είναι μακροπρόθεσμοι, είναι μεσοπρόθεσμοι, είναι και βραχυπρόθεσμοι. Δηλαδή τι μπορεί να γίνει αύριο, τι μεθαύριο και τι στα επόμενα χρόνια. Στο κομμάτι λοιπόν για τα επόμενα χρόνια, θεωρώ ότι καθήκον όλων μας είναι να ασκήσουμε την απαιτούμενη πίεση να τελειώσουν τα δύο μεγάλα έργα που γίνονται και θα γίνουν στην περιοχή μας, με στόχο να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν. Είναι η προσαγωγός διόρυγα, η οποία είναι σε εξέλιξη από τους μύθους, και επίσης να πιέσουμε ο εργολάβος για τα συνοδά συμπληρωματικά έργα του φράγματος Μπραμιανού, τα οποία έχει μέσα και έργα εμπλουτισμού στη λεκάνη στα Μπραμιανών, να εγκατασταθεί όσο δυνατόν πιο σύντομα. Αυτό λοιπόν είναι για την επόμενη μέρα. Σήμερα λοιπόν αναζητήσαμε, και υπάρχουν και μελέτες οι οποίες δεν είναι ολοκληρωμένες, αλλά είναι σε πολύ καλό βαθμό ρήμασης, σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει η περιοχή της Μαλάβρας και γενικότερα
η δυνατότητα και η δυναμική της πηγής Μαλάβρας, κάτι που μέχρι τώρα ναι μεν έχει σώσει την περιοχή, αλλά νομίζουμε ότι μπορεί να, με τις κατάλληλες τεχνικές να έχουμε ακόμα μεγαλύτερο αποτέλεσμα, θετικό αποτέλεσμα από εκεί. Και για παράδειγμα, ξέρετε ότι ο αγωγός της Μαλάβρας έχει κάποιες φθορές, έχει κάποιες απώλειες, έχει κάποια διάφορα τεχνικά ζητήματα τα οποία δυστυχώς καταλήγουν στο φράγμα μικρότερη ποσότητα από ό,τι αντλείται. Ναι, χάνεται στο φράγμα. Αυτό λοιπόν. Όχι, ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Πώς είναι σπασμένοι αυτός ναι, ο αγωγός. Εκτός από αυτό, μην ξεχνάτε ότι κατά τη ναι, διαδρομή ναι, προς το φράγμα και χωράφια, ναι. Ποτίζονται και άλλα χωράφια. Ναι. Τα αυτό οποία... κύριε Βιεντάκη, Μιχάλη μου, το έχουμε συζητήσει πάλι και πριν 8-9-10 χρόνια. Και λυπάμαι για την πόλη πραγματικά και θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Αν κάτσω, καθόμαστε πάλι ξανά και το ξανασυζητάμε. Δεν λέω κάτι για εσάς, έτσι προς Θεού, αλλά. Αυτό θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί εδώ και 10 χρόνια. Και μιλάμε πάλι για τα ίδια πράγματα. Δεν ξέρω αν υπάρχει μελέτη να γίνει ένας δεύτερος αγωγός, ο οποίος, γιατί αυτό θυμάμαι έχει υποθεί, να έρχεται απευθείας από τη Μαλάβρα στο φράγμα, χωρίς να ποτίζουν, τέλος πάντων, να ποτίζουν από τον άλλο αγωγό ή ελαιοπαραγωγή ή παραγωγή, τέλος πάντων, αλλά να έρχεται το νερό απευθείας στο φράγμα με ένα νέο αγωγό πρώτον, και δεύτερον αυτό το θέμα με τα φωτοβολταϊκά, δεν ξέρω με κάποιο τρόπο, για να μειωθεί η ενέργεια που σπαταλάτε εκεί στη Μαλάβρα. Αυτά έχουν ξανασυζητηθεί. Δεν ξέρω αν υπάρχουν μελέτες, προμελέτες ή δεν ξέρω τι άλλο, σε τι στάδιο βρίσκονται αυτά, ή είμαστε πάλι στο στάδιο που τα ξανακουβεντιάζουμε. Και ξαναανακυκλώνουμε τη μιζέρια μας. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένη με αυτά, ειλικρινά, γιατί τα ακούω τώρα 15-20 χρόνια τα ίδια πράγματα και συνεχίζουμε να λέμε τα ίδια πράγματα χωρίς να κάνουμε κάτι. Ελπίδα δεν υπάρχει, πώς να το πω, χωρίς να θέλω να πω ότι είμαι απογοητευμένη. Εσείς δεν ήσασταν τότε στα πράγματα, αλλά θυμάμαι. Θυμάμαι πολύ καλά τις συζητήσεις που κάνουμε και μάλιστα έχω προστρέξει και στο αρχείο του σταθμού. Πάλι τότε με τη Λιτά ίδια λέγαμε. Τις ίδιες να μην πω. Ναι, λέγαμε. Να σας συγγνώμη, πω, δηλαδή, αλλά είμαι πάρα πολύ θυμωμένη γι' αυτό. Για πάμε. Σίγουρα δεν υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί με την λογική, με τη σκέψη σας. Το θέμα για μας, το οποίο βέβαια συζητήσαμε αρκετά εχθές, ότι σαν λαός γενικότερα, σαν νοοτροπία, δυστυχώς δεν έχουμε την καλή συνήθεια να δημιουργούμε συνθήκες και καταστάσεις εκ των προτέρων για να αποφεύγουμε άλλα. Σήμερα όμως εκτιμούμε ότι είναι ένα καλό χρονικό σημείο. Γιατί καλό εντός εισαγωγικών. Καλό αναφέρομαι γιατί αν δείτε το Δήμο Βιάννου για παράδειγμα. Ο Δήμος Βιάννου αυτή τη στιγμή δεν έχει να δώσει στους πολίτες ούτε ένα λίτρο νερό στις καλλιέργειες. Αυτό πριν από 15 χρόνια δεν ήταν τόσο έντονο στην καθημερινότητά μας για να μπορέσουμε πραγματικά να αναγνωρίσουμε ότι είναι ένα σήμα κινδύνου, το οποίο δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να έρθει στην περιοχή μας. Μεγάλη μου, έτσι ήταν τα πράγματα τότε. Δεν ξέρω πόσο αν ήσουν μικρούλης, αλλά εγώ το βίωσα αυτό. Έτσι, σε πολύ έντονο βαθμό, και έπαιρνα και όλα τα μηνύματα των ακροατών και την αγωνία τους πάλι τότε. Και δεν είχε γίνει τίποτα. Ξανά έβρεξε. Μείναμε. Ξέρω εγώ ότι εντάξει, ο Θεός μας αγαπά και είναι γεραπετρίτης, άρα θα συνεχίσει να βρέχει. Να όμως που τώρα 2 χρόνια δεν βρέχει. Και εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι. Ναι, αν κάνουμε λιτανία, κάτι θα γίνει, ας πούμε. Έτσι, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Όχι, πάντως, όσο αφορά εμάς, εμείς αυτό το θέμα δεν πρόκειται να το αφήσουμε ξανά σε επίπεδο. Όχι, λέω ότι υπήρχε και τότε. Αυτό, και, δηλαδή, απλά, υπήρχαν τα καμπανάρες, όχι καμπανάκια. Απλά εκτιμούμε ότι είναι μια καλή χρονική στιγμή για να όχι να ξεκινήσει η συζήτηση, γιατί μελέτες και προμελέτες υπάρχουν. Υπάρχουν και αρκετές περισσότερες από ό,τι φανταζόμαστε. Υπάρχει. Πολύ καλή γνώση, να ξέρουμε, να πούμε, υπάρχει πολύ καλή γνώση γενικότερα στο υδατικό δυναμικό, θα λέγαμε, στο σύνολο της περιοχής. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το αναζητήσουμε. Ξέρουμε τι, πού, πώς
και πότε μπορούμε να βρούμε νερό. Ναι. Να έχουμε νερό στη διάθεσή μας. Το θέμα είναι πώς μπαίνουμε στη διαδικασία να ολοκληρωθούν οι μελέτες, οι οποίες μελέτες μεγάλο κομμάτι είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες εκεί είναι και το κομμάτι το γραφειοκρατικό και η καθυστέρηση όλων των ζητημάτων. Σίγουρα είναι ένα ζητούμενο. Καταρχήν προσπαθείτε από ό,τι κατάλαβα να βρείτε τρόπο να γίνει καλύτερη διαχείριση στο υπάρχον υδατικό δυναμικό. Και εκτός από αυτό προσπαθούμε να δούμε και σας είπα το plan B για το χειρότερο σενάριο. Ναι, δηλαδή αλλά... η προσαγωγός είναι κάτι η οποία όταν ολοκληρωθεί θα δώσει μια λύση, αλλά θα είναι μετά από 2-3 χρόνια. Όπως και τα υπόλοιπα έργα. Όσον αφορά την εξέλιξη του έργου αυτού στην προσαγωγό, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα είχε δηλωθεί ότι ούτε το ΕΒ, ούτε ο Ενίος Αγροτικός Σύλλογος, ούτε ταυτόχρονα και η Αντιπεριφέρεια δεν μπορούσε να πιέσει επί της ουσίας, μια και ήταν κάτι το οποίο το διαχειριζόταν το Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή τι έχει αλλάξει και πιστεύετε ότι μπορούν να πιεστούν και με ποιους τρόπους έχουν... μάλλον έχετε ήδη μέσα στο πλάνο σας να κάνετε αυτή την πίεση. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι το παρακολουθούμε σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, βλέπουμε τι γίνεται, η πορεία του και το πώς μπορούμε σε πρώτη φάση να πιέσουμε τουλάχιστον κοινωνικά. Κοινωνικά, δηλαδή με την πίεση του κόσμου, να το αναδεικνύουμε συνεχώς το θέμα. Αυτό είναι σίγουρα μια έμεση πίεση που μπορούμε να κάνουμε εμείς από τη δικιά μας την πλευρά. Έτσι. Από εκεί πέρα σίγουρα υπάρχει συχνή επικοινωνία και με τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι και αρνηθεί με τη σειρά τους, δεχόμενη τη δικιά μας πίεση της κοινωνίας, πρέπει να είναι συνεχώς σε εγρήγορση. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα τα οποία εμείς δεν θα αφήσουμε να τονίσουμε. Ακριβώς, να τονίσουν. Ναι. Όμως, θέλω να ξαναγυρίσουμε ότι η επόμενη, δηλαδή σήμερα, μέρα πρέπει να έχουμε και τις εναλλακτικές λύσεις, όπως είπαμε, έχει να κάνει καθαρά με το κομμάτι. Έχουμε κάποιες, για παράδειγμα, συζητιέται χρόνια το υδατικό δυναμικό που υπάρχει στην περιοχή στα Λιβάδια. Ναι. Το οποίο μπορεί να είναι άμεσα αξιοποιήσιμο, με κάποιο τρόπο. Ναι. Έτσι, και αυτό μπαίνει στο πλάνο σιγά σιγά. Μπήκε και ξαναμπεί. Ναι, σας ξαναλέω. Για ενημέρωση δική σας, είχε ξαναμπεί. Όπως και να είναι, όπως και να έχει, θεωρώ ότι όλοι οι παραγωγοί μας έχουν καταλάβει ότι αυτό, εάν τελικά αποφύγουμε τα χειρότερα, αυτό θα είναι καθαρά θέμα τύχης. Έτσι. Θέμα τύχης. Ναι. Και ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το ξαναφύσουμε στην τύχη μας. Όπως θα μου πείτε και πριν από 10-15 χρόνια ή τα υπήρξαν αντίστοιχα περιστατικά. Συμφωνώ. Θα ξαναείπα, εμάς έδωσε τα μηνύματα. Η δικιά μας ευθύνη είναι να μην αφήσουμε, όπως πολύ καλά είπατε, το θέμα να τονίσει και να είναι συνεχώς στην επιφάνεια. Ωραία. Ναι. Οπότε, συνοψίζοντας, Μιχάλη Γεννητάκη, το plan B περιλαμβάνει τι? Δηλαδή περιμένουμε, δεν ξέρω αν έχει ανοίξει γεώτρηση, μας έλεγε ο ΤΟΕΒ, ο κ. Καραλάκης, μία γεώτρηση μόνο για άρδευση. Ασαρακίνα που θα μπαίνει το νερό εκεί, δεν ξέρω. Ξεκίνησε αυτή η γεώτρηση, σταμάτησε? Όχι. Αυτό ναι, σας είπα πριν, ότι δυστυχώς το κομμάτι των αδειοδοτήσεων είναι που καθυστερεί τα πάντα. Μάλιστα. Τα πάντα. Okay. Σήμερα όμως, μάλλον θα υπάρξει μια εξέλιξη σε αυτό το ζήτημα και θα ενημερωθεί κανένα άλλο. Είχαμε ελπίδες, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι, okay, θα έπαιρνε λίγο νερό από την νέα γεώτρηση που θα ήταν μόνο για άρδευση. Αυτό ήταν το ένα. Okay. Μετά είχαμε πει και παλιότερα κάποιες γεωτρήσεις μέσα στο φράγμα, στη λεκάνη του φράγματος. Αν δείτε δηλαδή παλιότερες τις συνεντεύξεις μας, είχε πει και αυτό, είχε υποθεί και αυτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει και πώς θα το διαχειριστούμε. Πάζουμε συζητήσεις, χωρίς να θέλω να πω κάτι. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Δηλαδή αν δεν βρέξει τώρα Νοέμβριο, Δεκέμβριο
και έχουμε για 2 μήνες νερό, το σενάριο που φαίνεται είναι το χειρότερο που φαίνεται Εφιαλτικό. Μπροστά μας, έτσι. Εφιαλτικό. Τι θα κάνουμε τότε, δηλαδή πώς θα... Για αυτό, τι θα λοιπόν, κάνουμε για να μην φτάσουμε σε αυτό το σενάριο. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζουμε και επικεντρώνουμε τις δυνάμεις μας σε αυτό το θέμα. Σχετικά έγκαιρα. Το έγκαιρα, το πώς μπορεί να χαρακτηριστεί έγκαιρα, είναι όμως συνέχιση άλλων προσπαθειών, οι οποίες σας ξαναείπα. Πρέπει άμεσα τις επόμενες μέρες να έχουμε ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για όλα τα ζητήματα τα οποία έθεσαν εχθές. Το σημαντικό. Υπάρχουν τεχνικά θέματα και για αυτά λοιπόν περιμένουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Το σημαντικότερο. Για την περιφέρεια, συγγνώμη, για την περιφέρεια. Και αντιπεριφερειάρχης και οι συνεργάτες του ήταν εκεί, οι οποίοι έδωσαν αρκετά τεχνικά θέματα. Είναι κάτι που απασχολεί σίγουρα και το σύνολο του νομού αλλά και της περιοχής. Ο Δήμαρχος με τη σειρά του σίγουρα έχει αποφασίσει να μπει μπροστά με οποιοδήποτε κόστος και το δήλωσε και χθες. Από εκεί πέρα εμείς είμαστε εδώ για να μην το αφήσουμε, ξαναλέω, να σβήσει έτσι απλά με μια βροχή. Με μια καλή βροχή που θα έρθει, αν έρθει. Ναι. Ο σημαντικός λόγος πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω από όλα αυτά τα οποία λέτε, είναι ότι ο σημαντικός λόγος που θα προκρίνει ήδη όχι την αίτηση για κατάσταση εκτάκτου ανάγκης είναι για να μπορέσει να ξεφύγει η όλη κατάσταση από τη γραφειοκρατία και τις καθυστερήσεις που δίνει. Ακριβώς. Δεν είναι τόσο θέμα χρηματοδότησης, είναι καθαρά θέμα γραφειοκρατίας. Είναι θέμα να κερδιθεί χρόνος. Μας. Και χρόνος για να ολοκληρωθούν κάποιες μελέτες. Πραγματικά. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα τις υπερκεράσουμε, υποθέτω, τις όποιες καθυστερήσεις ψάχνετε ουσιαστικά τον τρόπο για να γίνει αυτό, έστω και με την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Ακριβώς. Έτσι. Πολύ σωστά. Είπε κάτι άλλο ο αντιπεριφερειάρχης μας, κάτι γι' αυτό, γιατί υπάρχουν κάποιες... τώρα δεν ξέρω σε τι στάδιο είναι, αν είναι μελέτες, αν προμελέτες για κάποια μικρά φράγματα, για εμπλουτισμό του υδροφόρου, τον οποίο αν συνεχίσουμε έτσι χωρίς να τον εμπλουτίζουμε δεν θα υπάρχει ούτε εκεί νερό. Και πόσο εύκολο είναι να μπούμε στη διαδικασία της μελέτης, της δράσης, δηλαδή να... Δεν ξέρω τι σας είπε. Της δημιουργίας. Ναι. Το ξαναλέω, υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες οι οποίες είναι σε εξέλιξη. Αναφέρθησαν όλα αυτά που είπατε, και λιμνοδεξαμενές και μικρά φράγματα και διάφορα άλλα έργα, τα οποία είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο. Θα ξαναείπα όμως ότι αυτό δεν είναι για το σήμερα το οποίο υπάρχει... Ναι. Σίγουρα, αλλά και χρειάζεται και το αύριο. Προετοιμαζόμαστε για το αύριο. Ναι, έγινε αναφορά σε όλα αυτά που είπατε. Σαφώς γι' αυτό και έγινε και η συνάντηση. Νομίζω ότι θα γίνει προσπάθεια να γίνει κάτι καλό αυτή τη φορά. Όχι κάτι καλό γιατί είναι απλά καλό, γιατί είναι ανάγκη. Το βασικότερο είναι να μην ανακοπεί αυτή η προσπάθεια, όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια, που ουσιαστικά έπεφτε σε ένα λίθαργο μέχρι να ουσιαστικά να ξαναμπεί αυτή η διαδικασία της ανοδρίας και τα όλα προβλήματα που υπάρχουν. Γιατί, όπως έχουμε πει και από εδώ, η λειψιδρία δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Η ανοδρία είναι φυσικό φαινόμενο. Η λειψιδρία είναι η διαχείριση. Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Απλά το ένα σίγουρα επιβαρύνει πολύ περισσότερο το άλλο. Από μόνα τους δεν μπορούν να δημιουργήσουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα πώς... Οπότε κάτι άμεσο, Μιχάλη Γεννητάκη, δεν βλέπετε στον ορίζοντα. Κάτι δηλαδή που αν βρέξει σήμερα θα πάει η βροχή στη θάλασσα. Εμείς έχουμε αποφασίσει άμεσα να έχουμε ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για τα 1, 2, 3 πραγματάκια τα οποία μπορούν να γίνουν σήμερα. Και υπάρχουν πράγματα. Εντάξει, δεν θέλω να μπω τώρα σε επίπεδο ανακοινώσεων, γιατί αλλά δεν είναι, να σας πω κάτι, δεν είναι οι δικές σας, του συλλόγου. Ο συλλόγος κάνει τη δουλειά του, αλλά υπάρχουν οι φορείς που πρέπει να το δουν σοβαρά, γιατί λέω δεν μιλούν γι' αυτό. Όταν αναφέρομαι σε επίπεδο ανακοινώσεων, δεν αναφέρομαι ότι θα το κάνουμε εμείς. Απλά εμείς θα κάνουμε προσπάθεια
να γίνει συντονισμός πιο γρήγορα. Αυτό. Αυτό, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Όσον αφορά την άμεση εγκατάσταση, την οποία ουσιαστικά θα πιέσετε για τον εργολάβο, τον ανάδοχο μάλλον, για τα σύνοδα κλπ. Υπήρξε κάποιο έτσι σχετικό, έστω να υπονοείται κάποιο χρονοδιάγραμμα από την πλευρά των απαντήσεων? Τέλος του χρονιάς. Ναι, η ενημέρωση από τον ίδιο τον εργολάβο είναι ότι μέσα στον επόμενο μήνα θα έχει εγκατασταθεί. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι που συνεχώς το αναζητούμε για να γίνει. Και επίσης και το πιο θα είναι, και γιατί ξέρετε τα συνοδά έργα δεν είναι ένα, είναι αρκετά. Εμείς προσπαθούμε να τεθούν συγκεκριμένες προτεραιότητες σε αυτά τα έργα για να εξασφαλίσουμε, την επάρκεια του νερού πρώτα. Δηλαδή σίγουρα το έργο από τον Αγωγό, από τον Καλαμαθιανό είναι ποταμό, είναι πρώτης προτεραιότητας, από ότι η ανασύσταση, ας πούμε, του περιβάλλοντος χώρου του φράγματος, που είναι και αυτό ένα από τα συνοδέλεια. Μάλιστα. Αυτό. Λοιπόν, οπότε αναμένουμε να δούμε τι, αλλά δεν... Ναι. Σαν πρώτο, ουσιαστικά η πίεση να γίνουν όλα αυτά τα οποία έχουν... Να συνεχίσετε την πίεση, λοιπόν, έτσι, εσείς, γιατί αυτό μπορείτε να κάνετε, δεν μπορείτε να φτιάξετε έργα. Και ο κόσμος μας ό,τι μπορεί να κάνει από χαβούζα, δεν ξέρω πόσο... Ναι, χαβούζες, αυτό τι γελάστε, αυτό που μαζεύουν το νερό της βροχής, ρε παιδί μου, το οποίο και βοηθάει, γιατί είναι και η ποιότητα του νερού ένα θέμα που πρέπει να μπαίνει στη συζήτηση, που αυξάνει το κόστος, το ήδη αυξημένο κόστος παραγωγής, ότι αυτό συνεπάγεται για τον παραγωγό, έτσι. Άρα, ναι, δεν ξέρω κατά πόσον υπάρχει περιθώριο να έχουμε και άλλες δεξαμενές ομβρίων, ας πούμε, να το πω έτσι, με το λοχαβούζα. Δεν ξέρω αν μπορεί ο καθένας να βοηθήσει, να μην φεύγει σταγόνα στην θάλασσα. Αυτό. Να ευχαριστήσουμε τον... Αυτό το οποίο παραμένει εδώ και μένει ουσιαστικά είναι ότι όλα τα προηγούμενα, αρκετά προηγούμενα χρόνια, ίσως να μην είχαμε πάρει τόσο σοβαρά αυτό το οποίο ήδη αντιμετωπίζουμε. Οπότε τώρα ίσως να είναι μια στιγμή, όπως το είπατε και εσείς, κομβική, για να μπορέσει να αρχίσει αυτή μια σοβαρή πια προσπάθεια και όχι συζητήσεις οι οποίες και ατέρμονες ήταν, αλλά και ταυτόχρονα ίσως κάποια σημεία να χλεβαζόντουσαν, κάποιες λύσεις που τώρα μπαίνουν στο τραπέζι σαν λύσεις ανάγκης. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε αυτή την υποχρέωση για καθήκον, θα το συνεχίσουμε, το ξεκινήσαμε. Γιατί και η χθεσινή συσκέψη ένας τρόπος πίεσης ήταν γι' αυτό. Δεν ήταν απλά ενημέρωση. Σωστά. Αυτό. Λοιπόν, ωραία. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.